Προσπαθεί ο Ιβιτς Τακουνάκη, ο Φορίκουε θα μπει στην περιοχή. Πολύ ωραία προσπάθεια σε θέση για γκολ. Το σουτ και έρχεται. Πολύ νωρίς εδώ ο Πίτερ Φορίκουε, ο οποίος πράγματι έκανε μια εντυπωσιακή προσπάθεια ανάμεσα από δύο παίχτες. Έμεινε όρθιος παρά το μαρκάρισμα και το τράβηγμα στη φανέλα και πλάσαρε τον Γκούτσεκ για το 1-0. Εδώ ο Φορίκουε, ο οποίος συνεχίζει την πολύ καλή εμφάνιση. Ψάχνει κάποιο συμπαίκτη. Πέρασε παλιά και έχουμε φάουλ. Δόθηκε πλεονέκτημα. Το σουτ και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αφού τον Καραπιάλη. Ο Φορίκουε, Τακουνάκη, Νινιάδης. Το σουτ και 2-0. 2-0 και πάλι από τον Φορίκουε, ο οποίος αναδεικνύεται νωρίς σε μορφή του αγώνα. Και ξανά εδώ, Νινιάδης, καταπληκτική παλιά τρύπα. Εν κινήσει δεξί σουτ από τον Φορίκουε. Και το 2-0. Τζόρτζεβιτς περνάει την μπάλα με φάλτσο, η κεφαλιά δεν θα πιάσει, πολύ καλή στιγμή. Ολυμπιακός με τον Καραπιάλη, πολύ ωραία για τον Φορίκο που είναι πολύ γρήγορος. Θα δει και ο Μπούτσεκ, ο Φορίκο το τριπλάρει καταπληκτικά και ενώ το τέρμα και πάλι γκολ. 3-0, εδώ ο Ίβιτς χειροκροτεί την προσπάθεια του Φορίκουε. Ένα γκολ που δημιουργήθηκε εδώ, κοιτάξτε το σπάσιμο της μέσα από τον Φορίκουε. Σημάδεψε με ψυχραιμία τον Ίβιτς, ο οποίος εύκολα θα κάνει το 3-0, ο Ολυμπιακός το 3-0 πολύ νωρίς. Τζόρτζεβιτς, η μπάλα θα περάσει και παραλίγο το γκολ. Συνεχίζει ο Τζόρτζεβιτς, ωραία παλιά. Ο Ψανίδης έχει προωθηθεί, θα βγάλει τη σέντρα, γκολ. Ο Ήλια Ήβης πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και ανεβάζει το σκορ στο 4-0. Ο Κουρσανίδης έφυγε από θέση του Λίμπερο, βρέθηκε αριστερό εξτρέμ, γύρισε εδώ πολύ ωραία την μπάλα και εν κινήσει ο Ίβιτς ένα δύσκολο γκολ καθώς η μπάλα χτύπησε και στο έδαφος στο βάθος της εξιστίας του Μπούτσεκ και πάλι Τζόρτζεβιτς, παρά το μαρκάρισμα θα μπει ο Τζόρτζεβιτς, γυρίζει σαν Μπανάτσοφ πάνω στα σώματα, πέρασε η μπάλα, συνεχίζει ο Ίβιτς. Είναι μόνο στο μέδιο της παίχτες, τρώνε ο Τζόρτζεβιτς, το σούτ θα κόψει ο Μπούτσεκ, συνεχίζει ο Μαυρογεννίδης, η μπάλα out. Βαθιά παλιά και πάλι για τον Αλεξάνδρη. Σε θέση για γκολ ο Αλεξάνδρης, κάνει την προσποίηση, μόνος του, το σούτ και γκολ. Ξανά εδώ, εδώ αντί να κάνει σούτ, κάνει την προσποίηση, τέτ α τέτ. Και ψύχρεμα περνάει την μπάλα από τον Μπούτσεκ, ο οποίος θα δει για πέμπτη φορά την μπάλα στο βάθος της εστίας του. Περνάει μπάλα και έχουμε το γκολ της τιμής για την Σκόντα που πραγματίθηκε ούτε ένα γκολ. Σκόντα στο δεύτερο ημίχρονο. Να λοιπόν που η Σκόντα έχει και παίχτη να εκτελέσει ένα φάουλ με αξιώσεις εδώ Λουτσιάνο σε αυτή την πολύ καλή εκτέλεση. Κοιτάξτε αριστερό, φάουλ μπανάνα που λέμε στη γωνία, το Χούρογλου παραλίγο να μαζέψει μπάλα, πέρασε. Αλεξανδρής εντελώς ξεμαρκάρισε, τώρα προσπαθεί να κλείσει ο Αντωνίου. Αλεξανδρής Γκόκιτς. Πέρασε για τον Γιαννακόπουλο, ο Γιαννακόπουλος ξεφεύγει, γυρίζει και έχουμε κόρνερ. Γιαννακόπουλος συγκλίνει προς το κέντρο της μεγάλης περιοχής, τελικά αλλάζει. Τζόρτζεβιτς ψάχνει διάδρομο για σούτ, το σούτ, την μπάλα πέρασε. Δικαιούται ένα ακόμα ο Τζόρτζεβιτς, η Αλιοτζόλε, 6-1, εδώ. Δέχεται τα φιλιά και τα συγχαρητήρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Εδώ και πάλι φάση, στο 90 ακριβώς, Τζόρτζεβιτς να βρει χώρο και με ένα δεξί. Περνάει την μπάλα από τον Μπούτσεκ, 6-1.